λέμε να ταξιδέψουμε τώρα, να πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας, στο Σμαραγδένιο νησί, στη Ρόδο, που η ομάδα, η Ρόδος έτσι η όπως Ρόδος. Την ξέρουμε, όχι ο Διαγόρας, όχι Αλυσσός κλπ. Η Ρόδος, η παραδοσιακή ομάδα, ανεβαίνει η κατηγορία, τα πήγε πολύ καλά φέτος. Βγήκε πρώτη στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ 12 νήσων με 72 βαθμούς. Και επιστρέφει σε εθνικό πρωτάθλημα. Σε εθνικό πρωτάθλημα, ναι. Ο Τόνι Μαρτίνης είναι ο πρόεδρος του συλλόγου και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνετε, χαρούμενος, έτσι. Ναι, έγινα και περισσότερο ακούγοντας αυτό το τραγούδι, περιμένοντας εσάς. Σας αρέσουν αυτά τα παλιά. Λοιπόν, ένας πάντων, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, για πείτε μας για την ομάδα, πώς επανέρχεται, ποιοι είναι οι στόχοι, τι έγινε φέτος. Κοιτάξτε, η Ρόδος είναι, όπως είπατε, η μεγάλη ομάδα του νησιού. Έχει μεγάλη διαφορά και σε κόσμο που ακολουθεί την ομάδα μας από τις άλλες δύο, οι οποίες βρέθηκαν σε καλύτερη μοίρα το τελευταίο διάστημα, το χρονικό διάστημα δηλαδή, και ανέβηκαν κατηγορία. Η Ρόδος πέρασε μια πολύ κακή περίοδο, χρόνια τώρα. Δυστυχώς έπεσε σε κακά χέρια, θα πω. Δυστυχώς δεν πίστευαν σε αυτή την ομάδα οι άνθρωποι οι οποίοι την είχαν αναλάβει. Αποτέλεσμα λοιπόν να βρεθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική πέρυσι, να πέσει κατηγορία και έπεσε με περίεργο τρόπο. Βρέθηκε στο τοπικό και το καλοκαίρι του 2018 ήταν μεταξύ φθοράς και αφθασίας, δηλαδή δεν θα γινόταν ομάδα για να κατέβει στο Αλφα τοπικό πια. Υποκαθεστώς διάλυσης δηλαδή για την ιστορική Ρόδο, έτσι. Σχεδόν για διάλυση ακριβώς. Έστω παραδείο στην κυριολεξία βρεθήκαν 2-3 άνθρωποι και είπαμε ότι θα μπούμε μπροστά, να μην πάει ούτε στο ειρηνοδικείο, ούτε από τα δικαστήρια να οριστεί διοίκηση, να αναλάβουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να σημειώσω ότι στην Ρόδο δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνω πρόεδρος. Ήταν και το 2009, 2008, 2009, 2010, την ας πούμε χρυσή εποχή της Ρόδου. Η Ρόδος τότε ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ Εθνική αίτητη και φτάσαμε στον μπαράζ που έγινε μεταξύ της δεύτερης ομάδας που είχε βγει του Πανετολικού τότε. Ήτανε 2 οι όμιλοι. Και μάλιστα ήταν πριν από 10 χρόνια ακριβώς, σαν προχθές, που έγινε ο αγώνας, αυτός ο αγώνας μπαράζ, στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Και εκεί χάσαμε 2-1 και χάσαμε την κατηγορία. Ναι, και μετά ξέρουμε και την πορεία του Πανετολικού που έφτασε, έτσι. Από εκείνο το παιχνίδι ξεκίνησε. Και δηλαδή, μετά, εκείνη την ίδια περίοδο όμως, εμείς δεν το βάλαμε κάτω. Έγινε μια λάθος κίνηση, δεν τα κατάφερε ο Απόλλων Καλαμαριάς τότε να δηλώσει συμμετοχή και έτσι η Ρόδος βρέθηκε στη Β' Εθνική. Τέλος πάντων ήταν το πλεονέκτημα για μας τότε το ότι είχαμε φέρει προπονητή το Μάουρεφ, ένας γνωστός προπονητής, ο Γερμανός προπονητής που πέρασε και από την Ρόδο, πέρασε από μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Mm-hmm. Είχε έρθει λοιπόν τότε και μου έλεγε ότι, ξέρεις, ήρθα αφού ρώτησα στην FIFA αν η ομάδα είναι καθαρή ή όχι. Δυστυχώς ήταν η πιο καθαρή από τις ομάδες τότε της Β' Εθνικής. Γνωρίζετε τι γινόταν. Και από την πολύ καθαρότητα την πάτησε. Αλλά η πολύ καθαρότητα μας οδήγησε να πέσει στη Γάμα Εθνική η ομάδα και πάλι. Εγώ έφυγα και επανήλθα, όπως είπαμε, το καλοκαίρι του 2018. Κάναμε μια ομάδα πολύ γρήγορα. Βγήκε όμως μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Και στην κυριολεξία κάναμε... Εσείς περιμένατε την άνοδο, δηλαδή στοχεύσατε αμέσως την άνοδο ή βγήκε μέσω των καλών αποτελεσμάτων? Όχι, και του κλίματος. Περιμέναμε, θέλαμε να ανέβουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ρόδος να κατέβει σε πρωτάθλημα και μάλιστα σε αυτό το τοπικό και να μην πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Κάναμε μια ομάδα με πολύ δυνατούς παίχτες. Ακριβή ομάδα, αλλά ξέραμε ότι θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Μα αυτό το λένε και τα στατιστικά. Σε 26 αγώνες είχε 24 νίκες και μόλις 2 ήττες
η Ρόδος Ναι, δηλαδή. και η μία ήταν κατά τύχη, όπως λένε εκεί στο ποδόσφαιρο, ότι κοιμήθηκε ο Θεός σε μία περίπτωση, και την άλλη, επειδή ήταν πια στο τέλος, πήγαμε με παιδιά, πήγαμε ήρεμα στην Κόστο, μάλλον ο τελευταίος αγώνας ήταν, και ήταν αυτές οι δύο ήττες. Μάλιστα. Τώρα, ο στόχος για του χρόνου. Η ομάδα θα αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία, γιατί με τις αναδιορθώσεις έχουμε μπερδευτεί κι εμείς. Έχουμε μπλέξει κι εμείς. Ούτε εμείς κανείς δεν ξέρει. Που αγωνίζονται οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τη ΓΑΜΑ Εθνική, την κλασική, στην όπως θα την ονομάσει ο κ. Βασιλιάδης. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε, Νικόλα, λίγο μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του σωματείου. Μερικά ιστορικά παίκτες, ενδιαφέροντα, ναι. Mm-hmm. Είναι ότι η Ρόδος ήταν η πρώτη ομάδα νησιωτική εκτός Κρήτης που κατάφερε να αγωνιστεί σε επίπεδο Α εθνικής, έτσι. Μετράει 4 συμμετοχές στην πρώτη τάξη κατηγορία της χώρας και 15 συμμετοχές στη Β εθνική. Μιλάμε για μια ιστορική ομάδα με παρουσία σε μεγάλες κατηγορίες. Να θυμίσουμε, κύριε Μαρτίνη, και μερικούς από τους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ρόδου και έτσι έχουν γράψει ένα ξεχωριστό κομμάτι ιστορίας. Βέβαια. Να πούμε από τους πιο γνωστούς, ο Γιώργος ο Σκαρτάδος. Ο Σκαρτάδος, βέβαια. Ήταν στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Μανώλης ο Κώτης που πήγε στην ΑΕΚ. Ο Πιάς, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ και αυτός. Να πούμε ο Δημήτρης Οδοξάκης, ο οποίος πέρασε από μεγάλες ομάδες της Α Εθνικής. Τι έλουρος ήταν αυτός, εγώ τον έχω προλάβει. Είχε φοβερά ρεφλέξ, απίστευτα ρεφλέξ. Ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει και σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι, το 3-4. Αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι αυτό που ακόμη η Ρόδος το πληρώνει. Αυτό δηλαδή, ήταν. Αν έρθετε κάποια στιγμή στη Ρόδο και πείτε, ας πούμε, γιατί δεν έρχεσαι στο γήπεδο σε έναν μεγαλύτερο στην ηλικία, θα σας πει, η Ρόδος που στον Ολυμπιακό έγινε αυτό και αυτό και αυτό, αυτό το πράγμα το έχουμε ακόμη και το πληρώνουμε. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, πράγματι, και ο Παύλος Παπαϊωάννου είχε παίξει στη Ρόδο, έτσι. Πώς? Και ο Παύλος Παπαϊωάννου είχε παίξει στη Ρόδο. Βέβαια, ο Παύλος Παπαϊωάννου, ναι. Ο Κώστας Παπαϊκονόμου, ο Μιχάλης ο Δράκος. Ο Δράκος, μπράβο, ναι. Το θυμάμαι στα χαρτάκια το Δράκο. Ήταν και σπάνιο χαρτάκι τότε. Λοιπόν, καλό κλίμα, τουλάχιστον έτσι όπως μιλάμε μαζί σας, διαισθάνομαι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα και πολύ καλή πρόθεση για την πορεία της στο μέλλον. Η Ρόδος θα κατέβει τη ΓΑΜΑ Εθνική για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Τώρα θα μου πείτε, θα είναι δύο ομάδες στην Football League από τη Ρόδο, Διαγόρας και η Άλυσος εννοώ, και θα είναι και η Ρόδος του χρόνου. Να βάλω δηλαδή το ρητορικό ερώτημα, θα μας αφήσουν? Εγώ λέω ότι θα το παλέψουμε, γιατί όπου πάει η Ρόδος πρέπει να κάνει πρωτάθλημα. Τώρα τι θα γίνει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, τώρα κολλάει. Λοιπόν. Ναι, σωστά. Να δούμε δηλαδή πώς και τι θα γίνει. Να είστε καλά, κύριε Μαρτίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτυχίες ευχόμαστε. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, έστω και αν είναι μετά από 3 εβδομάδες. Εντάξει, ξέρετε τι πάθαμε, έτσι. Πάθαμε, είχαμε τις κινητοποιήσεις μας, είχαμε αυτά. Είναι και αυτά όλα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτίνη. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, εμείς ανανέουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή στις 4. Νίκο, έχουμε λίγο χρόνο να πούμε 2 σκορ. Πολύ γρήγορα, στα 10 δεύτερα. Να πούμε, γιατί έχουμε επικοινωνία και με την Ελλάδα Μονάχου και με την Ελλάδα Ελσίνκη. Η Ελλάς Μονάχου, να πούμε ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της πρωτοπόρου Άιντραχτ Μονάχου, με σκορ μάλιστα 4-2. Μπράβο. Το σκορ κινήθηκε 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4. Ωραία, και πάμε και στα άλλο. Και πάμε και στην Ελλάς Ελσίνκη, όπου κρατάει το αίτητο, παραμένοντας δεύτερη πίσω από την FC Babylon, και στο τελευταίο μάτς ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κάπα Νόλα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 4, εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ. Να είστε καλά, ώρα Ελλάδας. Γεια σας.